αρχίζοντας από το Α, είδα, μάλλον σκέφτηκα και ερεύνησα να δω αν δομούν τα κύρια θέματα της Α, λέξεις που αρχίζουν από Α, της Β από Β, της Γ από Γ, δηλαδή αυτά όλα της Ιλιάδας. Ποια η έκπληξή μου όταν είδα να εξελίσσεται μια ακολουθία θεμάτων από τις λέξεις αυτές. Δηλαδή, τα δύο έπι ταξινομούσαν τα επεισόδια, θέματα μεγάλης σημασίας για τον πολιτισμό τους. Και να μερικά παραδείγματα. Στη ραψοδία Α της Ιλιάδας, το κύριο θέμα είναι η ατιμία. Η ατίμωση του Αχιλλέα από τον Αγαμέμνονα, με την αφαίρεση της σπαλακίδας του της Θησιείδας, της Βρυσιείδας. Άλλα θέματα που αρχίζουν από Α, όπως οι αγοροί, οι αρητήρες, οι ιερείς, είναι σπάνια λέξη και αυτή στον Όμηρο, οι άνακτες, τα άπεινα, τα λύτρα, οι αηδοί, οι άτοι, η τύφλωση, ο λοιμός του Απόλλωνα, ο Άδης, συνοδεύουν το κύριο θέμα. Τέτοια θέματα υπάρχουν και στον κατάλογο των Σουμερίων με και παίζουν στο επεισόδιο σημαντικό ρόλο, στο επεισόδιο του Α βέβαια. Αντίθετα, στη ραψοδία Β, τη λεγόμενη «Κατάλογος νιών» ή «Βιωτία», υπάρχει αυτός ο τίτλος, τον κύριο ρόλο παίζει ο τίτλος «Βασιλεύς» και όχι «Άνακτες», όπως το Α. Πρόκειται ουσιαστικά για κατάλογο βασιλέων και αρχηγών. Ο Αγαμέμνον καλεί βουλή και όχι αγορή και μάλιστα βουλιφόρων βασιλέων. Και ο Δίας προωθεί τη βουλή του, το σχέδιο του, να αρχίσουν οι εχθροπραξίες. Η εξουσία των βασιλέων κινδυνεύει να ανατραπεί από την ανταρσία του δημαγωγού Θερσίτη και του στρατού. Την επαναφέρει ο Οδυσσέας δηλώνοντας «Εις κύρανος, εις βασιλεύς». Ένας αρχηγός, ένας βασιλεύς. Στο γάμα παρατηρείται ο ρόλος των γυναικών στο έπος. Μονομαχία για την Ελένη, η επέμβαση της Αφροδίτης, η επιρροή της ομορφιάς της Ελένης στους γέροντες της Τρίας, πάλι που αρχίζει με ένα γάμα, όταν συνοδεύει τον γέρο βασιλιά στο τείχος. Και επίσης μία συνουσία με τον Πάρη μηχανευμένη από την Αφροδίτη, παρόλες τις διαμαρτυρίες της Ελένης. Η ραψοδία ανοίγει με την πτήση των γερανών. Συνθηματική λέξη όπως το βιωτία, από την οποία αρχίζει στη Β ο κατάλογος. Από εκεί βέβαια ξεκίνησαν οι Αχαιοί, ναυλίδα.